Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τρεις ειδικούς περί τα οικονομικά και κάποια από τα ερωτήματα τα δικά σας. Πότε θα αρχίσει σταδιακά η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, λέει. Νομίζω ότι ακόμη δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα είναι μέσα στο επόμενο τέτοιο της συζήτησης. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Θα συζητήσουμε για το ασφαλιστικό γενικά και θα δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης από το Χαλάνδη, πάντως σας ψάγει, όχι εσάς προσωπικά, την κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο για μια κυβέρνηση αριστεράς να κόβει συντάξεις και να μειώνει αφορολόγητο. Ας μας κατηγορήσει για αυτά που κάναμε ως αποτέλεσμα και όχι για προθέσεις. Και ο κύριος Στέλιος από το Νέο Ηράκλειο ρωτάει, δηλαδή το πλαίσιο, προφανώς το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης στο Eurogroup ήταν χωρίς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Τον παρακαλώ να διαβάσει τις δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου χτες, όπου με σαφήνεια είπε τα τέσσερα σημεία μέσα στα οποία ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Εδώ γίνονται και κάποια πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα από έναν τηλεθεατή. Ποια ευρωπαϊκή χώρα, λέει, έχει τεκμήρια, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει παραγραφή αορίστου χρόνου, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει ένφια που δεν συναρτάται με το έσοδο του ακινήτου και την υπεραξία του. Μισό λεπτό. Ένα. Τα πάμε να πούμε. Τεκμήρια. Σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχει μια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια αυτόματη λογική τεκμηρίων. Δηλαδή, πάνε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει οι φορολογικές σου δηλώσεις να δικαιολογούν την αγορά του αυτοκίνητου. Με αυτή την έννοια. Ναι, αλλά δεν είναι τεκμήριο μετά για φορολόγηση. Άλλο το τεκμήριο διαβίωσης και άλλο το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Ναι. Το τεκμήριο διαβίωσης θέλει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, διότι εδώ πραγματικά τα τεκμήρια διαβίωσης στην Ελλάδα, όπως είπα και πριν, έχουν μπει σε άλλο επίπεδο. Αλλά φόροι στην περιουσία, στο εξωτερικό, υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, στη ΔΕ Ιταλία. Υπάρχουν και για τα περιουσιακά στοιχεία που έχει κάποιος στο εξωτερικό. Όπως και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Άρα φόροι στην περιουσία υπάρχουν σε όλες τις χώρες και είναι σωστό να υπάρχουν. Έχουν πολλούς φόρους. Και στην κληρονομιά μεγαλύτερους φόρους από ό,τι έχουν έξω. Και στην περιουσία και στο εισόδημα. Δηλαδή εδώ το ακίνητο έχει γίνει. Συμφωνώ ότι θέλουμε πιο μικρή φορολογία και πιο δίκαιη φορολογία γιατί είναι υπερβολική. Μα δεν είναι τυχαίο ότι και ο κλάδος της οικοδομής έχει εξαφανιστεί με συνέπειες πολύ δυσάρεστες για όλη την οικονομία, έτσι, πόσα επαγγέλματα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φορολογικής κυρίως πολιτικής προς το ακίνητο. Καταρχήν, θα είναι ένα ερώτημα: είχε ένα δημοσίευμα καθημερινή. Ανεβαίνουν οι τιμές, λιγοστεύει το εισόδημα. Δηλαδή, πώς ανεβαίνουν οι τιμές όταν πέφτει, δεν έχει λεφτά να αγοράσει ο άλλος. Πού λέτε, πού στα κινητά. Όχι. Πού. Μπαράζει, λέει, αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες λόγω των φόρων. Αυτό ένα μεγάλο κομμάτι είναι η αύξηση του ΦΠΑ. Ναι, αλλά δεν θέλει να πουλήσει. Πώς θα γίνει. Το ΦΠΑ μεσούεται. Τι περιθώριο να έχει για να μπορέσει να εισπράξει όλο το ΦΠΑ. Και θέλετε να σου πω και κάτι. Όταν μπει το ΦΠΑ, θα είμαστε τώρα ρεαλιστές. Ανεβαίνουν οι τιμές. Στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να το κάνει, μπορεί να το αντέξει, προσπαθεί να το πάρει απάνω του, διότι δεν θέλει να χάσει πελατεία. Όταν όμως μπει το ΦΠΑ και μετά λέει να μειωθεί το ΦΠΑ, τότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σχεδόν ποτέ δεν μειώνεται. Σχεδόν ποτέ δεν μειώνεται. Δεν μειώνεται στις τιμές. Στις τιμές. Δηλαδή, όταν μπαίνει, εγώ σας λέω, το 50% ή ίσως και παραπάνω το απορροφά, αν μπορεί. Το υπόλοιπο το βάζει απάνω στην τιμή. Ό,τι όμως έχει μπει απάνω όταν μειωθεί το ΦΠΑ, πάρα πολύ δύσκολα κατεβαίνει. Άρα καλά θα κάνουν να σκέφτονται πολύ πριν αυξήσει το ΦΠΑ, διότι η ενσυνεχεία μείωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τελικά είναι δυσανάλογα μικρή. Εγώ θεωρώ ότι στο θέμα του ΦΠΑ, ειδικά εκεί που πρέπει να στραφούμε ως χώρα, ως πολιτεία, είναι στην αύξηση της πραξιμότητας του ΦΠΑ. Διότι το ΦΠΑ που χάνουμε, όπως υπολογίζει γύρω στο κάθε χρόνο, είναι 6 έως 9 δισεκατομμύρια ανά έτος. Χάνουμε ΦΠΑ. Άρα γιατί, δεν έχει νόημα. Το δεν εισπράττεται. Διότι δεν έχουμε φορολογικούς μηχανισμούς, διότι δεν έχουμε φορολογική νομοθεσία, διότι δεν έχουμε φορολογική σύνδεση. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση βέβαια με τις κάρτες τώρα. Θα αναβάλω τον συμπερασμό να πω ότι είσαστε δύο πρώην υπουργοί οικονομικών. Εγώ αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες που έχω για το διάστημα που ήμουν. Γιατί δεν φτιάχνατε αυτό το μηχανισμό, επιτέλους. Φτιάξα χρονικά. Μισό λεπτό όμως. Ας δούμε το τι φτιάξαμε. Το ίδιο θα σας πει και ο κύριος Παπαθανασίου. Εγώ δεν μηδενίζω. Όλο φτιάχνουμε και όλο φτιάχνουμε. Θα το κεφάλι της Άρδας. Εγώ δεν μηδενίζω το τι έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών, εγώ είμαι το 1987. Εργάζομαι στο Υπουργείο Οικονομικών και έχω πλήρη εικόνα. Δεν λέω ότι ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια ήταν λάθος. Γίνανε πολύ σωστά πράγματα. Αλλά υπήρχαν παραλήψεις, υπήρχαν καθυστερήσεις, δεν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση στο βαθμό που έπρεπε να υπάρχει για κάποια πράγματα. Το τι κάναμε εμείς τα δύο χρόνια είναι καταγεγραμμένο. Και το τι έκανα εγώ στους 15 μήνες είναι καταγεγραμμένο, δημοσιευμένο στο διαδίκτυο πλέον και ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Δεν λέω ότι κάναμε τα πάντα ή ότι ήμασταν σε όλα άψογοι. Κάναμε μια προσπάθεια και ευτυχώς έχει αποτιμηθεί σε αριθμούς αυτή η προσπάθεια. Πάντως, σημαντικό στοιχείο είναι η αναγκαστική λόγω capital controls χρήση καρτών που βοήθησε πάρα πολύ και απέδειξε
ότι αυτό το οποίο τώρα αναγκαστικά γίνεται. Και περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Και μπορεί να μας βοηθήσει και σε άλλα σενάρια σε σχέση με το αφορολόγητο. Γιατί αν επεκταθεί η χρήση του πλαστικού χρήματος, μπορούμε να δούμε και άλλα θέματα σε σχέση με το αφορολόγητο ή με άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούμε να τα καλύψουμε με άλλους τρόπους. Αυτά όμως είναι στην κουβέντα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι όμως τραγικό και ανέρεση της βασικής οικονομικής ελευθερίας στα capital controls? Προσέξτε, είναι άλλη τάξη θέμα το να επεκτείνεις το πλαστικό χρήμα για να μπορέσει. Και άλλο να έχει τα capital controls και ω εκ τούτου να επεκτείνεις. Δεν έχω καν δικαίωμα στα χρήματα τα οποία παίρνω ή δεν παίρνω από τη δουλειά μου. Κύριε Μπιτζάνη, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει πιο στοιχειώδης οικονομική ελευθερία. Θα πάμε σε μια κουβέντα. Θα σας πω, θα πάμε σε μια κουβέντα που την έχουμε κάνει πολλές φορές, έχουμε κάνει και σε αυτό το στούντιο πολλές φορές. Τι παρέλαβε πριν από δύο χρόνια αυτή η κυβέρνηση, τι έκανε, ποιες ευθύνες έχει κτλ. Δεν είμαι ευτυχής. Τα κάπιταλ κοντρόλς αυτά καθεαυτά έχουν όλα τα αρνητικά, δεν υπάρχει και τίποτα θετικό. Παρά μόνο μας εξανάγκασε να δούμε ότι με τις κάρτες. Το μπορούσα να το κάνουμε χωρίς κάρτες. Δεν θεωρώ σωστό να υπάρχουν τέτοιου είδους έλεγχοι. Εμείς αναγκαστήκαμε να τους κάνουμε. Γιατί παραλάβαμε την οικονομία σε μια συγκεκριμένη περίοδο για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Συγγνώμη. Πάντως, όταν την παραλάβατε, δεν υπήρχαν capital controls. Σε ό,τι αφορά όταν την παραλάβατε, την οικονομία δεν υπήρχαν capital controls. Δεν υπήρχαν capital control. Να θυμίσω ούτε οι συνθήκες για να υπάρξουν. Να θυμίσω όμως ότι υπήρχε το email Χαρδούβελη, το οποίο το ξεχνάμε πολύ εύκολα ως προς το τι προέβλεπε. Εν σχέση με αυτό που γίνανε, το email Χαρδούβελη είναι χάδι. Εγώ λέω, Αθανασίο, κάνουμε μια κουβέντα τι έχουμε μπροστά μας και όχι τι έχουμε πίσω μας. Γιατί το είχε πριν. Για το πίσω μας, ο ελληνικός λαός τρεις φορές εκφράστηκε. Καλά. Αυτό που το λέτε δεύτερη φορά. Τρεις φορές εκφράστηκε. Έκτοτε, μην το ξαναπείτε. Θα απαντήσετε αμέσως μετά τον κύριο Αμπελιώτη, τον οποίο τον έχουμε αδικήσει. Κύριε Αμπελιώτη. Δεν πειράζει, δεν αδικούμε. Λοιπόν, το θέμα ότι όταν έχουμε 24% ΦΠΑ, δίνουμε κίνητρο στη φοροδιαφυγή. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όσα και μέτρα να αναβάλουμε, ό,τι και να κάνουμε, όταν έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλιστικό το οποίο είναι φορολογικό αντί για ασφαλιστικό, ξέρετε πόσα λάθη έχει αυτό το ασφαλιστικό? Θα σας πω ένα-δύο για οικονομία του χρόνου. Αυτοί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και τους έρχεται η ειδοποίηση βάσει των εισοδημάτων του 2015, έχουν 26,95% να πληρώσουν. Αν έχεις δηλώσει 20.000 ευρώ εισόδημα, θα πληρώσεις 20.000 επί 26,95% για όλο το χρόνο. Όταν αυτοί λοιπόν το 2017 έχουν μέχρι δύο εργοδότες και είναι με μπλοκάκι, τους λέει συγχρόνως την ίδια ασφαλιστική περίοδο, παραδείγματος χάρη του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, να πληρώσουν αυτό που τους έχει βεβαιωθεί στο σύστημα και να πληρώνουν συγχρόνως για την ίδια ασφαλιστική περίοδο σε κάθε απόδειξη το 9,22% και το υπόλοιπο μέχρι το 26,95% να το πληρώνει ο εργοδότης. Δηλαδή για την ίδια ασφαλιστική περίοδο πληρώνουμε δύο φορές ασφαλιστικές φορές. Δύο φορές. Και δεν το έχουν προβλέψει ακόμα αυτό. Να ρωτήσω κύριε Κάτι Αβελιώτη. Ναι. Εγώ συμφωνώ στις διαπιστώσεις και στα προβλήματα. Και θα χάσει το Υπουργείο Οικονομικών έσοδα από αυτό. Συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα, το έχει πει ο κ. Πετρόπουλος. Συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα στο ασφαλιστικό και πρέπει να τα αλλάξουν γρήγορα. Να τα αλλάξουν εχθές. Με την εμπειρία που έχετε, η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, η πλειοψηφία των εμπόρων, η πλειοψηφία των αγροτών. Έχει λιγότερες ή περισσότερες φορές από το προηγούμενο? Έχει λιγότερες. Εντάξει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ δεν ήρθα να κάνω εδώ πολιτική. Ήρθα να πω αυτά τα πράγματα όπως είναι στην αγορά. Αλλά όμως δεν μπορείς το 20-30% να το καταστρέφεις, διότι καταστρέφοντας το 20-30% καταστρέφεις και τους υπόλοιπους. Αυτά τα προβλήματα τα έχουμε εντοπίσει και θα αντιμετωπιστούν. Ακριβώς. Εγώ θέλω να αντιμετωπιστούν. Προσωπικά, ένα πρόβλημα με το χρόνο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταθέσαν και κλείσανε τόσες χιλιάδες στα βιβλία τους για το πρόβλημα. Γιατί πρέπει να περάσουν άλλοι 6 μήνες για να λυθεί, αφού έχει εντοπιστεί και το λέτε κι εσείς? Δεν έχουν καταθέσει τόσο μεγάλους αριθμούς. 55.000. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα με τον χρόνο πάντα στην πολιτική είναι κάτι συγκεκριμένο. Εμείς κυβερνούμε δύο χρόνια. Όχι. Μετά από 15 χρόνια που θα είμαστε στην κυβέρνηση. Εγώ δεν σας είπα γιατί μέσα σε δύο χρόνια δεν λύσατε προβλήματα 15 ετών. Νομίζω ότι διαπιστώσατε. Σε δύο χρόνια θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Διαπιστώσατε και λέτε το έχουμε διαπιστώσει, θα το λύσουμε. Γιατί δεν το λέτε γρήγορα? Να ολοκληρώσει ο κύριος. Τέτοια θέματα υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν στα μερίσματα, υπάρχουν στις αμοιβές του ΔΣ που μπαίνει πλέον ασφάλιση, αλλά έρχεται και ασφάλιση και από το 2015. Τι θα γίνει? Εγώ ξέρω ότι πρέπει να συμψηφίζεται αυτό. Τέλος πάντων, ας αποφασίσουν εκεί στο Υπουργείο και ο κύριος Πετρόπουλος γνώστης είναι και οι υπουργός γνωρίζουν να λύσουν γρήγορα το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Όποιος υπουργός οικονομικών ή ο διοικητής, ο κύριος Πιτσιλής, ανεξάρτητης αρχής,
έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν αυτή τη στιγμή, σημαντικά. Πώς μπορούν να προσφέρουν? Υπάρχουν οι έλεγχοι που γίνονται βάσει των ληστών, με γιώτα, έτσι. Λοιπόν, βάσει των ληστών είναι και, και με ανοίγματα λογαριασμών. Όχι, δεν είναι όλοι ληστές. Δεν είναι όλοι ληστές. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αδίκως, είναι η πλειοψηφία, αδίκως τιμωρούνται, γιατί πρόκειται για τιμωρητικό έργο αυτό. Λοιπόν, οι οποίοι ελέγχονται από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βγαίνουν ελεγχοί που μπορεί ένας επιχειρηματίας να είναι σε ομοιρία ελέγχου 5 και 6 χρόνια. Έχουν ξεκυλήσει έλεγχοι από το ΣΔΟΕ. Όταν η έκθεση του ΣΔΟΕ, το ξέρετε πολύ καλά και οι δύο υπουργοί, όταν η έκθεση του ΣΔΟΕ ήταν έκθεση επί της οποίας επιβάλλονται φόροι, πρόστιμα κτλ. Τώρα η έκθεση είναι, δεν έχει αυτή την έννοια, έχει πληροφοριακό στοιχείο. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι έλεγχοι από τότε μέχρι σήμερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο επιχειρηματίας αυτός μπορεί να του έχουν δεσμεύσει λογαριασμούς, μπορεί να του έχουν δεσμεύσει περιουσίες και δεν μπορεί να επιχειρήσει. Αυτό είναι κατά της οικονομίας. Είναι μπούμεραν. Διότι αυτός, όταν του έχει δεσμεύσει το λογαριασμό και δεν έχουμε κάνει. Ο κύριος Αλεξιάδης είχε ζητήσει τον επαγγελματικό λογαριασμό πολύ σωστά. Γιατί δεν προχωρήσαμε στον επαγγελματικό λογαριασμό που να μπορούσε μέσα από εκεί να πληρώσει την εφορία. Θέλει τώρα να κάνει έτσι, να γίνει άρση του λογαριασμού. Για να πληρώσει η εφορία, να πληρώσει τους υπαλλήλους, να πληρώσει τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. Πρέπει να αλλάξουμε τις τεχνικές ελέγχου. Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να είναι ενιαία. Ένα θέμα μπορεί να το ελέγξουν 10 ελεγχτές και να έχουν 10 διαφορετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν ενιαίες τεχνικές αντιμετώπισης των ελεγκτικών διαδικασιών και όχι να ελέγχουμε, δεν το λέει πουθενά κανένας νόμος, καμία διάταξη, ότι ελέγχουμε μία-μία την κάθε εγγραφή που βλέπουμε, την κάθε κίνηση μέσα στο λογαριασμό. Αντίθετα, υπάρχουν οι έμεσες τεχνικές στο άρθρο 27 του 41-74, οι οποίες προσδιορίζουν πότε θα γίνει ο έλεγχος. Δεν ακολουθούμε τις έμεσες τεχνικές, ακολουθούμε πατέντες οι οποίες δεν γράφονται πουθενά. Για και με αποτέλεσμα και έσοδα, και έσοδα δεν υπάρχουν. Διότι όλοι πηγαίνουν στα φορολογικά δικαστήρια και είναι προς τιμή των διοικητικών δικαστών που βγάζουν αποφάσεις θετικές και απονέμουν δικαιοσύνη. Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να πει αυτή τη στιγμή, μέχρι το 2006 έχει παραγραφεί, να βγάλει μια περαίωση μέχρι αυτή και ό,τι μπορέσει να εισπράξει, διότι θα τα χάσει στα διοικητικά δικαστήρια από τους φορολογούμενους. Θα πρέπει επίσης ενιαίες τεχνικές αντιμετώπισης ελέγχου. Με δίκαιο τρόπο. Ξέρετε, όταν ο φορολογούμενος, και τελειώνω, όταν ο φορολογούμενος πιστεύει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια, θα πληρώσει. Όταν όμως εσύ για μια παράβαση που έχει κάνει, που έχει αποκρύψει 100 ευρώ, του ζητάς 1500 ευρώ, και πολλές φορές η φορολογία είναι μεγαλύτερη από τον τζίρο του, όταν αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύει ότι αδικείται. Όταν αισθάνεται ότι αδικείται και του βάζει το χέρι στην τσέπη το κράτος, δεν πληρώνει. Δεν πάει στα δικαστήρια. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθει. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και όχι μόνο μέσα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να επανέλθει ο συμβιβασμός γενικότερα, να δίνει παροχή το δημόσιο σε όποιον συμβιβάζεται για να εισπράττει. Θα πρέπει να θεσπίσουμε διαδικασίες, όχι κίνηση-κίνηση, να βλέπουμε προσάυξη της περιουσίας, αρχή-τέλους χρήσης. Τι προσάυξη είχε η περιουσία του, δεν συνάδει με τα εισοδήματά του. Φορολόγηση. Ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγαίνει ο φόρος, να πληρώνεται, να ολοκληρώνεται, να μην δυσανασχετεί ο φορολογούμενος, να συνεχίζει τη δραστηριότητά του, να πληρώνει τους φόρους του. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε ομοιρία χιλιάδες φορολογούμενους. Αυτά μπορεί να γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Θα πρέπει ο Αμπελιώτης να γίνει υπουργό οικονομικών. Δεν υπάρχει το άλλο. Και οι υπουργοί να συμβουλεύονται του Αμπελιώτηδε. Εγώ το λέω. Να συμβουλεύονται του Αμπελιώτηδε. Ο οποίο να καταλαβαίνει. Τι συμβαίνει σε τέτοια απλά πρακτικά και εσείς έχετε μεγαλύτερη πείρα από μένα, γνωρίζετε τα θέματα, λειτουργήσατε σωστά. Απλώς εγώ ξέρω και θα πω την αλήθεια ότι δεν μπορεί κανένας υπουργός οικονομικών να κάνει αυτά που θέλει, δυστυχώς. Από ποιο μπλοκάρετε, γιατί σημαίνει. Από ποιο μπλοκάρετε. Ναι, μπορεί ο υπουργός οικονομικών σήμερα να φέρει εκατοδόσεις, πέστε μου. Θα μας το πει μετά, αμέσως μετά το διάλειμμα, ο κύριος Αλεξιάδης, ο οποίος έχει υπάρξει και υπουργός οικονομικών μνημονίου. Γι' αυτό ο κύριος Παπαθανασίου δεν το πρόλαβε, δεν είχε αυτή την ατυχία. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.